Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 6 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μένεται ο πύρινος εφιάλτης στα Κύθυρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχτεί το νησί. 18χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη στην Πάτρα. Στο κόκκινο ο Υδράργυρος. Σωστό καμίνι πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Στην Πάτρα από σήμερα η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών. Δευτέρα και Τρίτη οι μεγάλοι αγώνες. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στα Κύθυρα για τρίτη ημέρα. Οι οικισμοί έχουν εκκαινωθεί, ενώ σημαντικές είναι οι καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες. Το νησί ήδη από χθες Σάββατο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ την επιχείρηση κατάσβεσης παρακολουθεί στενά και ο Πρωθυπουργός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Κυθύρων λόγω της πυρκαγιάς που για τρίτη μέρα κατακαίει το νησί. Η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής παραμένει ανεξέλεγκτη. Οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά οικισμούς με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις. Εκενώθηκε το χωριό Φράτσια, ο Μιλοπόταμος και η Αρέη, ενώ στο άλλο μέτωπο απειλήθηκαν οι οικισμοί Πιτσινιάνικα, Καλοκαιρινές και Ιδίωδος προς Καρβουνάδες. Την επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός που σε τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τον Νίκο Τόσκα, τη Ρένα Δούρου και τον αρχηγό της πυροσβεστικής ζήτησε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το δυνατόν ταχύτερη κατάσβεσή της. Αντιπαράθεση ωστόσο ξέσπασε για τα εναέρια μέσα με τον Αντιδήμαρχο Κυθύρων Γιώργο Κομινό να καταγγέλει ότι καθυστέρησαν με αποτέλεσμα η φωτιά να αναζωπηρωθεί εκ νέου ανεξέλεγκτα. Τα εναέρια μέσα αρχόντουσαν και φεύγανε. Αν γινόταν ένα συντονισμό για 2-3 ώρες των εναέριων μέσων, δεν θα είχαμε την καταστροφή και το ανεξέλεγκτο που έχουμε αυτή την ώρα. Μέχρι στιγμής 15.000 στρέμματα έγιναν στάχτη με μεγάλες συνέπειες στις καλλιέργειες, μελίσια και ζωική παραγωγή, ενώ ακόμη δεν έχει εκτιμηθεί το ύψος της καταστροφής σε υποδομές και στους οικισμούς μέσα από τους οποίους πέρασε η φωτιά. Στα Κύθυρα επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 30 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα 83 ατόμων, 3 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος, ενώ αναμένονται και άλλες δυνάμεις στο νησί. Σε εφιάλτη εξελίχθηκε για μια 14χρονη η συνομιλία της μέσω διαδικτύου με έναν 18χρονο. Όπως κατήγγειλε η ανήλικη, πίστηκε να πάει στο σπίτι του αφού συνομιλούσαν για μερικές ημέρες στο διαδίκτυο, όπου ο 18χρονος την βίασε. Περίπτωση βιασμού μιας 14χρονης από 18χρονο που γνώρισε μέσα από το διαδίκτυο εξετάζει η ασφάλεια πατρών. Συγκεκριμένα το μεσημέρι της Παρασκευής συνελήφθη ένας 18χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε την ανήλικη στο σπίτι του. Ως ελληνική αστυνομία και ειδικότερα ως Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, θα θέλαμε να συμβουλεύσουμε όλους τους συμπολίτες μας και ειδικότερα τα παιδιά, τους νέους μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν συνομιλούν με άτομα στο διαδίκτυο, όταν κάνουν chat ή μέσω του ίντερνετ ή μέσω οποιοδήποτε social media. Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι ότι η φωτογραφία η οποία βλέπουμε απέναντί μας ανταποκρίνεται σε πραγματικό πρόσωπο ή ακόμα και αν ανταποκρίνεται σε πραγματικό πρόσωπο, ότι το πρόσωπο το οποίο βλέπουμε είναι αυτό με το οποίο συνομιλούμε. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί ολιγοήμερη επικοινωνία των δύο ατόμων μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με την καταγγελία της 14χρονης, η ίδια πήγε στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη. Εκεί πάντα, με βάση τα όσα υποστηρίζει η κοπέλα, ο 18χρονος ασκώντας της ψυχολογική βία, την εξανάγκασε σε καταφύση συνουσία. Πρέπει πάντα να είμαστε, να το πω υποψιασμένοι, να προσέχουμε πολύ τις επαφές με τις οποίες έχουμε κοινούς φίλους και κοινούς γνωστούς, προκειμένου να μην το υλικό το οποίο αναβάσουμε φτάσει σε κάποια σημεία τα οποία εμείς δεν επιθυμούμε. Η πράξη δηλώθηκε στις αστυνομικές αρχές από συγγενικό πρόσωπο της παθούσας την επόμενη μέρα το πρωί, ενώ ο δράστης εντοπίστηκε άμεσα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών και συνελήφθη. Τη ζωή της έχασε μια 40χρονη γυναίκα σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 63ο χιλιόμετρο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Δύο γεωταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς Αθήνα για αδιευκρίνιστο λόγο, όταν το ένα γεωταχή έπεσε στο πίσω μέρος του προπορευόμενου οχήματος. Το αποτέλεσμα της φοδρότατης σύγκρουσης ήταν να ανασυρθεί νεκρή μια 40χρονη γυναίκα
και ο τραυματισμός άλλων τριών ατόμων. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής. Και να προχωρήσουμε στο επόμενό μας θέμα. Θα πάμε στην οικονομική επικαιρότητα. Πονοκέφαλο δημιουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών η αδυναμία ίσπραξης των αναμενόμενων για τον φόρο εισοδήματος. 3 στους 10 φορολογούμενους δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του φόρου, κάτι το οποίο ωστόσο εγκυμονεί προς αυξήσεις, απώλεια ρυθμίσεων, ακόμη και κατασχέσεις. Περίπου 3 στους 10 φορολογούμενους δεν κατέβαλαν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στο Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, σε απόλυτους αριθμούς, 671.000 φορολογούμενοι σε σύνολο 2.431.000 με χρεωστικό εκαθαριστικό σημείωμα δεν εξόφλησαν την πρώτη δόση του φετινού φόρου. Κρύος υδρότας έχει πιάσει την κυβέρνηση, διότι η σπαξιμότητα των φόρων που περίμενε στις 31 Ιουλίου έπεσε κάτω του 70%. Οι φόροι κυρίως που δεν πληρώθηκαν είναι από επαγγελματίες όπου είχαν τα βαριά εκαθαριστικά και από τα νομικά πρόσωπα. Τα εκαθαριστικά τα οποία απαιτούσαν πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2017 αφορούσαν σε βεβαιωμένους φόρους ενός δισεκατομμυρίου 114.509.000 ευρώ, εκ των οποίων μπήκαν στα κρατικά ταμεία μόλις 775.031.000 ευρώ. Οι περισσότεροι από αυτούς που δεν πλήρωσαν έκαναν ρύθμιση στην μέσω του λογιστή τους, έτσι ώστε ο φόρος που τους βεβαιώθηκε να πληρωθεί σε 12 δόσεις. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, να μπορέσουν να ελαφρύνουν το δοσολόγιο τους κατά κάποιο τρόπο και να μπορέσουν να αποπληρώσουν την υποχρέωσή τους αυτή. Αντίστοιχο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και τον Ιούλιο του 2016, όταν επίσης 3 στους 10 φορολογούμενους δεν είχαν πληρώσει την πρώτη δόση, γεγονός το οποίο έχει ήδη σημάνει τον συναγερμό στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές εκθέτουν στον κίνδυνο κατασχέσεων τους ασυνεπείς φορολογούμενους, εάν δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους εντός των επόμενων ημερών, καθώς από την επόμενη της προθεσμίας πληρωμής των φόρων, η οφειλή γίνεται ληξιπρόθεσμη και εφόσον δεν ρυθμιστεί σε δόσεις, ο φορολογούμενος είναι εκτεθειμένος σε κατασχέσεις. Αλλάζουμε θέμα. Στα ύψη σκαρφάλωσε σήμερα ο υδράργυρος. Σε πολλές περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν. Περισσότερα όμως για το τι αναμένεται στην Δυτική Ελλάδα θα μας πει ο Σμήναρχος Μετεωρολόγος, κ. Νίκος Θεοδωσόπουλος. Κύριε Θεοδωσόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να μας πείτε λοιπόν τι θερμοκρασίες αναμένονται στην Πελοπόννησο, την Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο τις επόμενες ημέρες. Από αύριο Δευτέρα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο κατά ένα βαθμό. Θα είμαστε στους 40 και πιθανόν τοπικά στα υπηρετικά της Δυτικής Ελλάδος θα φτάσει και τους 41 βαθμούς. Ωστόσο όμως οι θερμότερες ημέρες μέσα στο κύμα ζέστης που έρχεται της αφρικανικής ζέστης θα είναι η Τρίτη, Τετάρτη και η Πέμπτη, όπου η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς, θα έχουμε 42 και τοπικά 43 βαθμούς. Θα είναι οι θερμότερες ημέρες μέσα στο κύμα αυτό ζέστης που έρχεται από την Αφρική. Την Παρασκευή θα διατηρηθούν σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, σε σχέση όμως με την Πέμπτη κατά ένα βαθμό λιγότερη θερμοκρασία, στους 40 με 41 βαθμούς. Μεταβατική ημέρα τόσο στην υποχώρηση της θερμοκρασίας θα είναι το Σάββατο, 12 Αυγούστου, όπου η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική έτσι, πτώση και θα συνοδεύεται και με βροχές, κυρίως στις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες για το Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Μάλιστα, μια καυτή εβδομάδα λοιπόν. Δεν έχει περάσει περίπου ένας μήνας είναι από το τελευταίο κύμα καύσωνα που έπληξε την χώρα και τότε πάλι είχαμε ασυνήθιστες θερμοκρασίες τόσο σε νησιωτικές περιοχές όσο και σε υπηρετικές. Ναι, είχαμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αγγίξαν στα υπηρετικά τους 44 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία αλλά και ο εποχιακός παράγοντας βοήθησε περισσότερο. Η διάρκεια της ημέρας ήταν μεγαλύτερη των τέλος Ιουνίου με αρχάς Ιουλίου σε σχέση τώρα που είμαστε στις αρχές Αυγούστου και αυτός ο καύσωνας, η διαφορά με τον προηγούμενο ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τον προηγούμενο. Μάλιστα. Μεγαλύτερης διάρκειας λοιπόν καύσωνα θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες όπως σε κάθε καύσωνα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση και για τις προβλέψεις σας.
Καλό σας βράδυ. Τώρα, στην υπηρεσία της πυροσβεστικής τίθενται τα drones, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες αεροβιντεοσκόπησης και έναν μεγάλο σύμμαχο στην πρόληψη εμπρησμών. Στη Ζάκυνθο, πρεμιέρα έκανε το πρώτο μη επανδρωμένο σκάφος που πέταξε πάνω από τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές. Την πρώτη του πτήση πάνω από τις καμένες εκτάσεις σε Ορθονιές και την αναφωνήτρια πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης το ντρόουν του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των νέων δράσεων για την πρόληψη περιστατικών εμπρισμού. Το μη επανδρωμένο σκάφος πέταξε για πρώτη φορά πάνω από τη Ζάκυνθο γύρω στις 2.30 το μεσημέρι της Πέμπτης και συγκεκριμένα από ύψωμα στο όρος Βραχίωνας πάνω από τις Μαριές. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 10 αξιωματικοί και πυροσβέστες από την υπηρεσία της Ζακύνθου. Το σκάφος έκανε συνολικά 2 πτήσεις διάρκεια 45 έως 50 λεπτών η κάθε μία πάνω από τις περιοχές που φέτος επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η χρήση του ντρόουν θα είναι κυρίως προληπτική αφού όταν κριθεί απαραίτητο να επιστρέψει στο νησί, κυρίως τις ημέρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος λόγω καιρικών συνθήκων, θα στέλνει τις εικόνες του απευθείας στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος καθ' όλη τη διάρκεια των πτήσεών του. Δημοφιλείς οι οικονομικοί προορισμοί για τις διακοπές και των Πατρινών. Το Ιόνιο βρίσκεται στις πρώτες προτιμήσεις, ενώ οι περισσότεροι αναζητούν προορισμούς που έχουν οδική διασύνδεση για να αποφύγουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Διακοπές. Για πολλούς είναι πλέον άγνωστη λέξη. Για εκείνους όμως που αντέχουν ακόμα και αναζητούν λίγες ημέρες ξεχνιασιάς, οι προορισμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι. Οι τουριστικοί πράκτορες της Αχαϊκής Πρωτεύουσας μιλούν στο Ιόνιαν και μας εξηγούν τα κριτήρια βάσει των οποίων πλέον επιλέγουν οι πολίτες να κάνουν τις διακοπές τους. Ο Έλληνας, λόγω της κρίσης που μαστίζει τη χώρα ακόμη, προτιμά όσο το δυνατόν οικονομικές λύσεις οι οποίες να αντέχουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και οι Πατρινοί φαίνεται να αναζητούν κατά κύριο λόγο κοντινούς και ανέξοδους προορισμούς. Ειδικά όταν αναφερόμαστε σε οικογένειες, τα έξοδα τριπλασιάζονται και τετραπλασιάζονται και οι επιλογές περιορίζονται σημαντικά. Τι επιλέγουν όμως κυρίως οι Πατρινοί? Πολλοί συμπολίτες μας επιλέγουν όσο το δυνατόν κοντινούς προορισμούς και αυτό φυσικά λόγω της κρίσης. Δηλαδή επιλέγουν πολύ άνετα, βλέπω τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα. Τα ακτοπλοϊκά για προορισμούς του Αιγαίου πλέον καίνε τις τσέπες μεγάλου πληθυσμού. Πιο κοντινές επιλογές και το δυνατόν με οδική διασύνδεση είναι κατά ανάγκη τα must και του φετινού καλοκαιριού. Και λιγότερο θα έλεγα ακούω συμπολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στο Αιγαίο, Κυκλάδες και τα άλλα νησιά. Κάπως έτσι, Ζάκυνθος, Λευκάδα και άλλα νησιά του Ιωνίου βρίσκονται στις πρώτες προτιμήσεις των Αχαιών και των Ηλίων. Και όχι μόνο γιατί κοστίζουν λιγότερο, αλλά και γιατί συνδυάζουν τα πάντα. Φυσική ομορφιά και καλές τιμές. Ο Σάκης Θεοδωρόπουλος ως θεσμικός εκπρόσωπος του Λυρικού Θεάτρου και δεδομένου ότι το 2017 έχει ανακηρυχθεί έτος Μαρίας Κάλλας, ήταν το τιμόμενο πρόσωπο στο 12ο τακτικό συνέδριο της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες. Ο Μεσσήνιος Πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Σάκης Θεοδωρόπουλος, τιμήθηκε στο 12ο συνέδριο της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας που έγινε το Σάββατο ταυτόχρονα με το 5ο αντάμωμα Μεσσηνίων στην Κώστα Ναβαρίνο. Το καλωσόρισμα στο συνέδριο με τίτλο «Μεσσηνία 5.000 χρόνια ιστορία» έκανε ο Πρόεδρος της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, Δήμαρχος Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης. Συμμαχίζουμε 20 χρόνια. 20 χρόνια, κυρία Λιφέρη, συνεχής πορείας και αδιάκοπης λειτουργίας, θα έλεγα, σε εποχές δύσκολες που πραγματικά η Αμφικτιονία έπαιξε το δικό της σημαντικό ρόλο. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η συμπρόεδρος της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Ελένη Αλιφέρη. Η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία έχει αυτή την ευθύνη, τη δυνατότητα και την υποχρέωση να μπορέσει να συνθέσει όλες αυτές τις δυνάμεις των Μεσσηνίων προκειμένου να συνεχίσει αυτή η πενταχιλιοστή ιστορία μας για πολλά πολλά χρόνια στο μέλλον και να είναι αντάξια του παρελθόντος αλλά και ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερη
από την ιστορία του παρελθόντος. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησε το κοινό τις ομιλίες του καθηγητή Ακαδημαϊκού της Ελληνικής Αρχαιολογίας Μιχάλη Κοσμόπουλου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα υπό το σκύπτρο του Νέστορα, η αρχαία πρωτεύουσα της Σύκλαινας και η γένεση του δυτικού πολιτισμού, αλλά και του Χρήστου Παναγόπουλου, επίτιμου πρέσβη που μίλησε για τη συμβολή του οικουμενικού ελληνισμού στην πορεία του έθνους. Δεν χρειάζεται να σας πω, ξέρετε όλοι, πόσο υπέροχη είναι η Μεσσηνία. Οι άνθρωποι, όπως είπε και η κυρία του Περιφερειάρχης, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η φυσική ομορφιά, όλα αυτά καθιστούν την ιδιαίτερη πατρίδα μας ένα ευλογημένο τόπο. Εκείνο που ίσως δεν ξέρετε είναι η σημασία της Μεσσηνίας για τη γέννηση του δυτικού πολιτισμού. Μετά το πέρας των ομιλιών, ακολούθησε η Γενική Συνέλευση των Μελών της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Με μια όμορφη τελετή έγιναν τα επίσημα εγγένεια του νέου ΚΕΠ του Δήμου Μεσσήνης. Το ΚΕΠ μαζί με την φιλαρμονική και την πολεοδομία του Δήμου θα στεγάζονται πλέον στο ανακοινισμένο κτίριο του παλιού Ειρηνοδικείου στο κέντρο της πόλης. Υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής άνοιξε και επίσημα τις πόρτες του το νέο ΚΕΠ του Δήμου Μεσσήνης. Σώσαν Κύριε τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Η τελετή των εγγενείων έγινε παρουσία πλήθος κόσμου, ενώ οι ευχές ήταν πολλές για την καλή πορεία του. Καλωρίζει το καινούργιο κτίριο. Εύχομαι οι υπάλληλοι σας εδώ να έχουν υγεία, να εργαστούν στον τομέα που τους έχει δοθεί και να δραστηριοποιούνται για το καλό του Δήμου της πόλης μας. Την κορδέλα έκοψαν ο Δήμαρχος Γιώργος Τσόνης μαζί με τους επικεφαλείς της Μίζωνος και Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Μεσσήνης, Στάθη Αναστασόπουλου και Δημήτρη Σαμπαζιώτη. Εγγενιάζουμε σήμερα τη λειτουργία του νέου οικείματος του Δήμου Μεσσήνης, όπου θα λειτουργήσουν υπηρεσίες για τη δικιά σας εξυπηρέτηση. Από Δευτέρα τούτο το κτίριο είναι δικό σας. Η πολεοδομία για να χτίσετε τα νοικοκυριά σας. Το ΚΕΠ για τη γρήγορη εξυπηρέτησή σας. Και η φιλαρμονική να μας χαρίζει μελωδίες που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Το ΚΕΠ της Μεσσήνης, η φιλαρμονική του Δήμου και η νεοσυσταθής υπηρεσία δόμησης του Δήμου Μεσσήνης θα λειτουργούν πλέον στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου επί των οδών Κολοκοτρώνη και Κυθήρων στο κέντρο της πόλης. Πανσέλινος και μάλιστα με μερική έκλειψη για λίγα λεπτά θα είναι τα δύο έντονα αστρονομικά φαινόμενα που θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν οι ρομαντικοί και όχι μόνο το βράδυ της Δευτέρας. Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα υπό το φως της Πανσελίνου και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Δύο σε ένα επιφυλάσσει το βράδυ της Δευτέρας 7 Αυγούστου, καθώς θα συνυπάρξουν οι Πανσέλινος, παραδοσιακά οι πιο δημοφιλείς του καλοκαιριού, και μια μερική έκλειψη σελήνης. Η Πανσέλινος θα εμφανιστεί στις 10 και 11 ώρα Ελλάδας, ενώ η έκλειψη που θα διαρκέσει σχεδόν 2 ώρες θα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της λίγο πριν τις 9 και 22 ώρα Ελλάδας. Έτσι, όσοι συμμετέχουν σε κάποια βραδιά Πανσελίνου ή σε άλλη εκδήλωση ή απλώς έχουν βγει βόλτα για να απολαύσουν το γεμάτο φεγγάρι, ας θυμηθούν λίγο νωρίτερα να δουν και τη μερική έκλειψη. Η παρατήρηση της έκλειψης μπορεί να γίνει με γυμνά μάτια, με κιάλια ή με ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο, ενώ η φωτογράφησή της με απλή φωτογραφική μηχανή. Εξάλλου και οι επιλογές που έχει κανείς για να περάσει όμορφα κάτω από την Πανσέλινο στη Δυτική Ελλάδα είναι πολλές. Στην Πάτρα, η Κομπάνια Αρτίστικα, ένα πατρινό γυναικείο καλλιτεχνικό συγκρότημα, θα εμφανιστεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2017 την Κυριακή 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Κάστρο του Ρίου με ένα πρωτότυπο πρόγραμμα με τίτλο Πανσέλινοι Έρωτες. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την ημέρα της Πανσελίνου, Δευτέρα 7 Αυγούστου, σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη την Ελλάδα με ελεύθερη είσοδο. Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών υποδέχεται την Αστρονομική Εταιρεία Ορίων και το Μουσικό Σχήμα Ονειρόδρομοι με μοναδικές συνθέσεις του Γιώργου Παπαδόπουλου και προσκαλεί το κοινό σε μια μοναδική βραδιά στο μουσείο υπό το φως της Σελήνης του Αυγούστου.
Πολλές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Στην Αιγύρα, στην Αύπακτο, στο Αγρίνιο, ενώ και στην Ηλία θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων σε τρεις αρχαιολογικούς χώρους: στο αίθριο του Παλαιού Μουσείου Ολυμπίας, στο Χλεμούτσι και στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Στην αθλητική επικαιρότητα θα πάμε τώρα. Από το πρωί της Κυριακής, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπάσκετ βρίσκεται στην Πάτρα. Παίκτες, προπονητής, γραμματέας της εθνικής ομάδας και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της πόλης παραχώρησαν συνέντευξη τύπου και εξέφρασαν την ελπίδα να γεμίσει το Δημήτριο Στόφαλο στο προάστιο Πατρών, όπου αύριο και μεθαύριο η εθνική μας μπάσκετ παίζει με Μεγάλη Βρετανία και Ουκρανία. Στην αποστολή και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν δεν θα παίξει λόγω τραυματισμού. Η εθνική μας ομάδα ανδρών μπάσκετ ταξίδεψε την Κυριακή στην Πάτρα για τα πρώτα αγωνιστικά τεστ της. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πάρει μέρος σε διεθνές τουρνουά με τη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας, της Ουκρανίας και της Ρουμανίας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Πάτρα. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναπαίξει κάποιο διεθνές τουρνουά η εθνική ανδρών στην πόλη σας. Την Κυριακή 6 Αυγούστου οι διεθνείς μας παραχώρησαν συνέντευξη τύπου με την παρουσία του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ανδρών Κώστα Μίσα, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Γρηγόρη Αλεξόπουλου, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνα Μαρλαφέκα και του Γενικού Γραμματέα ΕΟΚ και Προέδρου ΕΣΚΑΗ Παναγιώτη Τσαγκρόνη. Μια πρόταση η οποία υπήρχε και από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος ήθελε να γίνει αυτό το τουρνά στην Πάτρα. Οι τοπικοί παράγοντες, οι δημοτικοί. Περιφέρεια και το επιμελητήριο αγκάλιασαν αυτή την ιδέα και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε εδώ την εθνική μας ομάδα, η οποία θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, ένα αύριο και ένα την Τρίτη. Για μας είναι πάντα όμορφο να βρισκόμαστε στην επαρχία και να παίζουμε στην επαρχία και να έχει ο κόσμος την ευκαιρία να δει την εθνική ομάδα από κοντά. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η ΟΚ τα τελευταία χρόνια στην προετοιμασία της Εθνικής και είναι εξίσου όμορφο να βλέπεις την ανταπόκριση από τις πόλεις να θέλουν να έρχεται η ομάδα, να βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια για να βρίσκεται η Εθνική Ομάδα σε τέτοιες διοργανώσεις κοντά στην επαρχία, κοντά στην περιφέρεια. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν φτιάχναμε ένα προγραμματισμό με τον κύριο Τζαγκρόνη, υπήρχε η λογική και ο στόχος έτσι ώστε να κάνουμε ένα τουρνουά, να φέρουμε την Εθνική Ανδρών στην Πάτρα, μια μπασκετομάνα. Είναι δεδομένο και σίγουρο ο κόσμος που αγαπάει πάρα πολύ τον μπάσκετ. Οι πατρινοί φίλαθλοι δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο να αγωνίζεται στο Δημήτριο Στόφαλος, καθώς ο έμπειρος παίκτης ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής μετά από εξετάσεις αποφάσισε πενθήμερη αποχή. Ωστόσο, ήλθε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, υπέγραψε αυτόγραφα σε μικρούς θαυμαστές του και οι πληροφορίες θέλουν να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής μαζί με τους συμπαίκτες του στο Δημήτριο Στόφαλος στα παιχνίδια που θα δώσουν στο πλαίσιο του τουρνουά. Ελπίζουμε, όπως είπατε και εσείς, να είναι γεμάτο το γήπεδο, να έρθουν, να δουν την ομάδα από κοντά τους. Δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία. Ξέρουμε ότι έχει μπασκετικό κοινό η Πάτρα. Η Πάτρα ως μια μπασκετόπολη. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το επόμενο διήμερο θα δώσει το ηχηρό παρόν και καλό όλους να είναι παρόντες σε αυτή την προσπάθεια της εθνικής μας, την προσπάθεια προετοιμασίας. Εύχομαι οι αρχαίοι να δουν καλό μπάσκετ εφάμιλο της εθνικής ομάδος, της αγαπημένης όλων των Ελλήνων, και εμείς είμαστε κοντά και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια με όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουμε. Η εθνική ομάδα των ανδρών στο μπάσκετ που θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2017 αναμένεται να δώσει δυνατές μάχες με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εκτός των άλλων και της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην Πάτρα από την Παρασκευή το πρωί, οπότε και ξεκίνησε προπονήσεις στο κλειστό του Δημήτριο Στόφαλος στο προάστιο, όπου και θα διεξαχθεί το τουρνουά. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων. Να σας ενημερώσουμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί ένα αφιέρωμα του Ιόνιαν για τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της μονοεμβασιάς. Κάπου εδώ εμείς σας καληνυχτούμε και σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή εβδομάδα.